τον έχω εδώ. Συμπτωματικά βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Τάσο. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή, για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Η τελευταία σου διάκριση ήταν πολύ πρόσφατη. Ήταν πριν 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες. Νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να βλέπουμε και τις φωτογραφίες για να μιλάμε πάνω σε εκείνες και το οπτικό του υλικό να μας πει την ιστορία του. Ναι, καλύτερα από το να φαίνομαι εγώ. Αυτό που θέλετε να είστε πίσω από την κάμερα. Πάντα, πάντα. Ενώ μονίμως έχετε στο χέρι σας μια κάμερα, αλλά θα μου πεις αυτή είναι η διαστροφή της υπόθεσης. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την ιστορία σου. Τι βλέπουμε εδώ, Τάσο? Λοιπόν, αυτό είναι από ένα διάφορα πορτρέτα. Φαίνεται ότι έχω πολλά και ασπρόμαυρα και έγχρωμα, μου αρέσουν εξίσου. Τι ωραία κορίτσια είναι αυτά, Θέμη? Κάποια ωραία κορίτσια από τη Βραζιλία, μοντέλα. Κάποια πιο fine art project, αυτό είναι το συγκεκριμένο στη Βενετία, ένα project που είχα κάνει. Και αυτό έχει βραβευτεί, και αυτό. Και πάλι κάποια ωραία κορίτσια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορία. Πότε ξεκίνησες να φωτογραφίζεις? Δεν είναι πολλά χρόνια. Ο αρχικός σκοπός ήταν, επειδή μου αρέσουν τα ταξίδια, όταν ταξίδευα είχα πάντα μια μηχανή μαζί μου, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σκοπό, απλά να τραβάω κάποιες φωτογραφίες αναμνηστικές, τουριστικές που λέμε. Σιγά σιγά το αγάπησα περισσότερο. Πέρασα στο αμέσως επόμενο στάδιο που ήταν να βάζω και ανθρώπινο στοιχείο μέσα στη φωτογραφία, όχι απλά ένα τοπίο άψυχο. Και σιγά σιγά πέρασα στο επόμενο που ήταν ο άνθρωπος να είναι το κυρίως θέμα και όλο το υπόλοιπο απλά να χτίζει την ιστορία. Δεν ήταν δηλαδή από την αρχή προδιαγραμμένο ότι θα ασχοληθείς με τη φωτογραφία, δεν ήταν το επάγγελμα που θέλεις να κάνεις? Καμία σχέση. Καθόλου. Προέκυψε σαν χόμπι. Ακριβώς. Από πού κατέληξες όμως τη φωτογραφία, πώς ξεκίνησες? Έτσι κι αλλιώς δουλεύω πάρα πολλά χρόνια σαν στέλεχος επιχειρήσεων. Αυτή είναι και η κυρία δουλειά μου. Στην Ελλάδα έχω λίγο καιρό που έχω έρθει, οπότε θα το σκεφτώ αν θα ασχοληθώ με φωτογραφία ή θα συνεχίσω το. Αν θα συνεχίσει την επαγγελματική σου. Την φωτογραφία την αγαπάω, θα συνεχίσω ούτως ή άλλως να την κάνω. Τώρα, σαν επάγγελμα, όταν δεν είναι επάγγελμα, έχεις την πολυτέλεια να διαλέγεις τις δουλειές που θα κάνεις. Έχεις. Βέβαια. Άλλα καλά. Οι οποίες όμως είναι επαγγελματικές κατά τα άλλα. Ναι, θεωρώ λόγω της ποιότητας μπαίνω στην κατηγορία επαγγελματική, αν μπορούμε να τις κατατάξουμε. Πέρα από το εντυπωσιακό του πράγματος, όταν αποσπάς βραβεία, εξασφαλίζει με κάποιο τρόπο ότι θα υπάρξουν επόμενες δουλειές? Τι είναι καθαρά καλλιτεχνικό? Τα βραβεία είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Καταρχάς γίνονται πάρα πολλοί διαγωνισμοί παγκοσμίως. Ναι, okay. Εγώ επιλέγω πολύ συγκεκριμένους που έχουν μια αξιοπιστία, είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Π.χ. το τελευταίο βραβείο τώρα ήταν στην Επιτροπή ο Στίβ Μακάρι. Διάσημος φωτογράφος με το πορτρέτο με την Αφγανή κοπέλα. Ένα βραβείο, ειδικά, δεν είναι αγώνας δρόμου. Δηλαδή, μπορεί να παίρνεις ένα χρυσό μετάλλιο. Δεν πάει να πει ότι ο δεύτερος είναι χειρότερος, ο τρίτος είναι. Βοηθάει να σε γνωρίσει κόσμος και να σε γνωρίσει περισσότερο κόσμος του καλλιτεχνικού κύκλου. Δεν σου εξασφαλίζει όμως κάτι παραπάνω. Είναι ικανοποίηση, βέβαια. Αλλά μέχρι εκεί πιστεύω. Δεν είναι δηλαδή ότι αύριο θα αρχίσουν να χτυπάνε τα τηλέφωνα ή οι πόρτες και θα σε ζητάνε όλοι να συνεργαστείς στα πρακτορία μαζί τους, θα θέλουν να σε στέλνουν σε δουλειές κτλ. Όχι, και ειδικά σε πρακτορία δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου τα βραβεία. Τους ενδιαφέρει να βγάλουν τη δουλειά που θέλουν να βγάλουν. Ακριβώς, είναι εντελώς άλλη λογική των πρακτορείων, άλλη λογική του πελάτη. Κάποιοι πελάτες τους αρέσει να συνεργαστούν με έναν φωτογράφο που είναι βραβευμένος, πολύ βραβευμένος. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και τόσες πολλές υποκατηγορίες φωτογραφίας. Δηλαδή είναι τέτοια η εξειδίκευση που δεν μπορεί κάποιος, αν δεν είναι στον τομέα του επάνω, να ανοίξει ξαφνικά τις συνεργασίες του και να πει ότι εγώ θα κάνω και φωτογραφία μόδας, θα κάνω και φωτογραφία food styling, θα κάνω και λίγο φωτογραφία για καμιά διαφημιστική όμως που θα θέλει να προωθήσει το προϊόν του, αλλά θα κάνω και λίγο booth γιατί. Ακριβώς. Η αγορά είναι πολύ απαιτητική. Διαλέγεις ένα τομέα που σου αρέσει και αν θες να το κάνεις επάγγελμα, επικεντρώνεσαι εκεί. Γιατί εγώ έχω την πολυτέλεια να κάνω και διαφορετικά πράγματα, γιατί έτσι ξεκίνησα και τα αγαπάω όλα. Αλλά σε ένα επάγγελμα πρέπει να είσαι πιο επικεντρωμένο σε ένα. Η σπεσιαλιτέ σου ποια είναι όμως? Το μπουρέκι, πες. Τι σ' αρέσει, ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό που νομίζεις, αυτό στο οποίο ξέρεις ότι όταν το κάνεις, το κάνεις καλά στη φωτογραφία? Πορτρέτα θεωρώ και fine art πορτρέτα. Τα ξεχωρίζω, βέβαια, ταμπέλες μπαίνουν πάρα πολλές. Fine art, πορτρέτο, fashion. Κοίτα όμως τι έχεις κάνει. Αυτό είναι η Ισλανδία. Είναι το αγαπημένο μου μέρος. Έχω πάει αρκετές φορές. Θα πάω αρκετές ακόμα. Ό,τι πρέπει είναι τώρα με αυτές τις θερμοκρασίες, νομίζω ότι είμαστε και μια Ισλανδία. Μακάρι να ήμασταν εκεί.
Αυτό είναι η Νέα Υόρκη. Αυτό είναι το Σκάνι. Κοίταξε τώρα, αν θες τη γνώμη μου, μια πρώτη ματιά, ένα τρίτο μάτι ξένο που δεν είναι άσχετο. Έχει να κάνει και με το τοπίο όμως, έτσι. Εννοείται. Δεν έχει να κάνει μόνο με το πορτρέτο. Θα μου πεις και το πορτρέτο δεν μπορεί να έχει μέσα ένα τοπίο. Όταν έχεις ένα πορτρέτο, το τοπίο περνάει σε δευτερεύουσα σημασία. Είναι απλά για να στελεχώσεις το story που θες να πεις. Ναι, αυτό είναι ένα σημείο που είχε γυριστεί ο Gladiator, η ταινία. Συγγνώμη, το... Α, με τα στάχια. Ναι. Ένα από τα χόμπι μου, το ξέρουν τα παιδιά που μου. Περίμενε, πού είναι το location, για να μιλήσουμε λίγο σε φωτογραφικούς όρους. Είναι σημεία κοιλάδα, απίστευτη. Τα στάχια είναι αυτά ακριβώς εκεί. Ένα από τα χόμπι που έχω είναι να πηγαίνω σε σημεία που έχουν γυριστεί ταινίες και να γυρίζω ακριβώς το ίδιο, να βγάζω φωτογραφία στο ίδιο σημείο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό σημείο που περνάει ο Russell Crowe με το. Με το χέρι και το βλέπει όταν πεθαίνει. Στα ίδια παιδεία που υποτίθεται. Που βλέπει το γιο του και την γυναίκα του. Θα σου έφερα και άλλες φωτογραφίες από ταινίες. Γιατί δεν το συζητήσαμε το θέμα προηγουμένως, δεν καταλαβαίνω. Θα σε βγάλω με Skype μόλις γυρίσεις πίσω, να ξέρεις. Την δουλειά που χάρη στην οποία βραβεύτηκες, τη δείξαμε. Νομίζω πως δεν την είδα. Όχι. Είναι και αυτή στην Ισλανδία. Ναι. Αυτό είναι η Βενετία τώρα που βλέπουμε. Δεν περνάς. Αυτό είναι από τη δουλειά το βράδυ. Δεν περνάς άσχημα πάντως. Όχι, δεν Να η βραβευμένη σου δουλειά λοιπόν. Λοιπόν, είναι από τις αγαπημένες μου και εμένα. Mm-hmm. Είχα την ευτυχία φυσικά να είμαι σε ένα απίστευτο μέρος όπως είναι η Ισλανδία. Είναι κάποια μέρη όπως είναι και οι άνθρωποι, έχουν φωτογένειες. Δηλαδή είναι ένα αρκετά φωτογενές μέρος. Είχα την απίστευτη τύχη να έχω φίλη την Ντιάνα, που είναι το μοντέλο της φωτογραφίας, που είχε ένα απίστευτα εκφραστικό πρόσωπο και ήταν ιδανική για το project αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Mm-hmm. Είναι καταπληκτική η φωτογραφία, πραγματικά είναι βγαλμένη σαν να είναι από... Αλλά η φωτογραφία είναι ο συνδυασμός του τοπίου, της κοπέλας και του φωτογράφου εννοείται, αλλά... Τα χρώματα αποκλίνουν πολύ από την φωτογραφία, είναι επεξεργασμένα... Όχι, είναι πιο κινηματογραφική επεξεργασία, θα έλεγα, προσπαθούσα να κάνω. Έχει επεξεργασία, δεν απέχει πολύ, γιατί ήταν όταν είχες ένα ιδανικό φως να χτυπάει το τοπίο και το πρόσωπο, δεν χρειάζεται να πειράξεις τίποτα άλλο. Και αυτές είναι από το ίδιο project. Και η ιστορία που κρύβεται πίσω από τη φωτογράφηση, το θέμα της. Το θέμα της. Λοιπόν, είχα ξαναπάει στην Ισλανδία πριν 4-5 χρόνια και με βασάνισε πολλά χρόνια να κάνω αυτό το project που είχα στο μυαλό μου. Έχω μεγαλώσει με Edgar Allan Poe, λατρεύω τον Edgar Allan Poe και αυτό ήταν το story που ήθελα. Ένα ποίημα του Edgar Allan Poe, το A Dream Within a Dream. Άρα, κάνουμε Google όσοι δεν το έχουμε διαβάσει, βάζουμε τον εαυτό μου μέσα και διαβάζουμε βλέποντας τις φωτογραφίες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ακριβώς. Και έτσι δημιουργείται και μια ιστορία. Ακριβώς. Ο Edgar Allan Poe είναι ο μεγαλύτερος για μένα λογοτέχνης, όχι στην Αμερική, παγκοσμίως. Γνωστός για πολύ μακάβρια και γοτικά θέματα. Το ποίημα το συγκεκριμένο δεν είναι τόσο μακάβριο, απλά διαπραγματεύεται την απώλεια, τον πόνο και θέτει κάποια ερωτήματα σχετικά με το χρόνο. Πώς περνάει ο χρόνος. Σε μια φάση, στο δεύτερο στίχο, λέει ο ποιητής ότι παίρνει την άμμο στη θάλασσα και όπως τρέχει η άμμος, έτσι φεύγει αυτό και πώς αντιλαμβάνεσαι μέσα από την απώλεια, μέσα από το χρόνο που περνάει και πώς ξεθοριάζει. Ήθελα να δείξω μέσα από τη φωτογραφία. Βέβαια, το πλάνο το αρχικό, και αυτό είναι το καλό και κακό της Ισλανδίας, ότι είναι τόσο απρόβλεπτη. Έπρεπε να κυρώσουμε πολλά πράγματα λόγω των συνθήκων, πολύ αντίξωες συνθήκες. Άρα αναγκαστήκαμε και να αλλάξουμε λίγο το πλάνο φωτογράφησης. Να αυτοσχεδιάσετε εκείνη τη στιγμή με βάση... Αναγκαστικά. Οι καιρικές συνθήκες είναι απίστευτες, αλλάζουν κάθε 5 λεπτά, δεν μπορείς να προβλέψεις. Κάποια σημεία είναι μονίμως κλειστά τώρα λόγω ατυχημάτων. Είναι γενικά... Έχει εκπλήξεις δηλαδή. Πάρα πολύ. Αυτό είναι και το καλό βέβαια. Άρα το στοίχημά σου ήταν να μπορέσεις να οπτικοποιήσεις μέσα από τη φωτογραφία όχι, αυτό ποίημα. Είναι, όχι. Συγγνώμη, θα μέσα με τη μία. Γιατί να πέσω μέσα δηλαδή. Για πες μου. Μάλλον και ναι και όχι. Οπτικοποίηση θεωρούσα ότι θα έπαιρνα ακριβώς το ποίημα και θα προσπαθούσα όπως το διαβάζουμε να το οπτικοποιήσουμε. Σαν να ήταν η φωτογραφία ακριβώς, δίπλα στους στίχους, ακριβώς, ας πούμε. Μέσα στο βιβλίο. Είναι από τα ποίηματα του Edgar Allan Poe που χρήζει πολλών και διαφορετικών ερμηνεών. Mm-hmm. Οπότε έτσι και εμένα η ερμηνεία δεν ήταν μια ακριβή οπτικοποίηση, που ήταν και το πιο εύκολο να γίνει, να πάρω ακριβώς τον ήρωα και να τον βάλω στο. Τι ήθελες να κάνεις όμως εσύ? A dream within a dream. Είναι ένα όνειρο μέσα στο όνειρο.
Ναι, το έχω, αλλά βοήθα και εσύ όμως, δηλαδή. Δεν το έχω μέχρι ένα σημείο, δεν το έχω ολόκληρο. Ήδη το τι είναι το όνειρο έχουν από τα μεταφυσικά, το Αριστοτέλη μέχρι τώρα έχουν υποθεί άπειρα πράγματα. Πόσο μάλλον είναι ένα όνειρο που το βλέπουμε μέσα στο όνειρο. Υπάρχει και η φιλοσοφική σχολή που λέει ότι το όνειρο είναι το πρόβλημα, το όνειρο μέσα στο όνειρο είναι η λύση. Α. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Αλλά το πώς αντιλαμβανόμαστε. Συγκεκριμένα με τον Έντγκαρ Αλάν Πόε, που μιλάμε για απώλεια της αγαπημένης του. Το έχει γράψει, θυμίζω το ποίημα, λίγο πριν πεθάνει. Έχει χάσει τη γυναίκα του. Είναι σε άθλια σωματική και ψυχική κατάσταση. Και τις εμπειρίες του και τα βιώματα που έχει τα βλέπει σαν ένα όνειρο μέσα σε ένα όνειρο. Άρα ήδη δεν θυμόμαστε καλά κάποιο όνειρο. Πόσο μάλλον αν είναι κι άλλο ένα όνειρο μέσα στο όνειρο. Είναι όμως ατυχές ότι περιλαμβάνεται εκεί μέσα η λύση. Ναι. Και όλα είναι πάρα πολύ ομιχλώδη. Ακριβώς. Έχει πολλές ερμηνείες όλο αυτό. Έχει και πολλές. Όπως και η φωτογραφία, ακριβώς. Και πυροδοτεί και πολλά κομμάτια του φαντασιακού και της φαντασίας μαζί για να μπορέσεις όμως να δουλέψεις κάτι τέτοιο. Γιατί το τι τελικά θα βγει είναι αποτέλεσμα, φαντάζομαι, πολλών ζυμώσεων μέσα στο μυαλό σου. Δηλαδή, όταν όλα αυτά μπαίνουν σαν δεδομένα, αυτό που βγαίνει τελικά να μην έχει ένα βραβείο. Έτσι δεν είναι. Το βραβείο ήταν το κερασάκι. Εγώ ήμουν πολύ ικανοποιημένος από το project και να μην είχε πάρει βραβείο θα. Ναι, ρε παιδί μου, το αναφέρω επειδή έτυχε με βάση αυτό να σε πετύχω στο διαδίκτυο σε μία από τις δημοσιεύσεις, νομίζω, του Γαλλικού Ινστιτούτου. Είπα, αμάν, λες να μπορέσω να τον βγάλω στην εκπομπή. Βρήκα το προφίλ του στο Facebook. Κάπως έτσι γίνεται όλο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάρκ. Και τον Μάρκ Ζούκεμπεργκ που μπορούμε και ερχόμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους που θέλουμε, ρε παιδί. Μάρκος έχει βοηθήσει. Πού να σε έβρισκα διαφορετικά. Ναι, γιατί αυτό είναι και το παράπονο γενικά των φωτογράφων. Ότι είναι από τις τέχνες που δεν προβάλλεται τόσο πολύ στην τηλεόραση. Χωρίς να βλέπω πολύ τηλεόραση, έχω αυτή την αίσθηση ότι. Ναι, πρέπει κάτι να γίνει. Προβάλλεται συνήθως τον φωτορεπόρτερ, που είναι καθαρά κοινωνικοπολιτικό το μήνυμα. Όλες οι υπόλοιπες, ας πούμε, παρακλάδια του φωτογραφικού κλάδου είναι λίγο αφημένα. Γι' αυτό κάνουμε τη διαφορά, τάσσομαι εδώ. Γι' αυτό κάνουμε τη διαφορά. Σε βρήκαμε, σε φέραμε. Τώρα πότε ξανάρχεσαι στη Θεσσαλονίκη. Όποτε θέλετε, είναι στη Θεσσαλονίκη, την αγαπάω. Έχω, τα καλύτερα μου χρόνια έχω περάσει εδώ, οπότε. Δεν μου λες, αυτή η δουλειά ήταν στο Public, στο Σύνταγμα. Ναι. Η δουλειά σου. Παρουσιάσαμε το πέρυσι το Δεκέμβριο. Ωραιότητα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε, ρε παιδί μου, τώρα εδώ και στο ξέρεις. Έχω και κάποια άλλα project. Μην χανόμαστε και αυτό με τις φωτογραφίες στα κινηματογραφικά σετ. Σε παρακαλώ πολύ να το δουλέψουμε. Λίγο να το δούμε ξανά.